Και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, ε, απόψε το βράδυ στο κανάλι μας θα έχουμε live. Δεν θα είναι ένα live διασκεδαστικό και ευχάριστο όπως είχαμε άλλα Σαββατόβραδα. Θα είναι ένα live στο οποίο θα συναντηθούμε για να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να μοιραστούμε τα συναισθήματα μας και να αποδώσουμε έτσι μια τιμή στους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή άδικα, εγκληματικά, στη φρικτή τραγωδία που έγινε την 3η 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με τη φοβερή σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Ε, σας περιμένω απόψε στις 10. Στις 5 σήμερα θα ανέβει η συμμετοχή μου, όπου για ένα δεκάλεπτο περίπου ήμουνα προσκεκλημένη μέσω Skype στην εκπομπή της κυρίας Μαρίας Μπακοδήμου στο Sky TV, την εκπομπή Γεια Σου όπου μιλήσαμε για όλα τα θέματα που μιλάμε αυτές τις μέρες εδώ στο κανάλι μας για την, α, το συλλογικό πένθος το εθνικό πένθος που βιώνουμε το συλλογικό τραύμα τη, διαγενεια, τη διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από εμά, είτε έχουμε άμεση ή έμμεση σχέση με το δυστύχημα είτε όχι Βρισκόμαστε έτσι σε μία δύσκολη συναισθηματική κατάσταση. Είχα σκοπό να, να ανεβάσω vlog για σήμερα, αλλά σκέφτηκα ότι είναι Σαββατόβραδο, θα είναι ένα περίεργο Σαββατόβραδο και ίσως είναι καλύτερα να κάνουμε ένα live απόψε στις 10, να συζητήσουμε και αυτά που λέγαμε χθες στο βίντεο, Όσοι δεν έχετε δει το χθεσινό βίντεο που μιλάμε για την ευρωφυσιολογία του πένθους και τη διαφορά του πένθους από την κατάθλιψη, είναι χρήσιμο, νομίζω, δείτε το, να μιλήσουμε έτσι για τη διαχείριση του πένθους, τη διαχείριση της συναισθηματικής απορρύθμισης να μιλήσουμε για όλα αυτά τα τραύματα που έχουν ανοίξει μέσα μας αυτές τις μέρες εξαφορμής του γεγονότος που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Όλο το, ένθος, όλο το έθνος πενθεί όντω. Λοιπόν, σα περιμένω απόψε στι 10 το βράδυ. Έτσι να κάνουμε την παρέα μας, όπως μόνο εμείς γνωρίζουμε εδώ σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο. Πολύ αγάπη στέλνω σε όλους σας, μια νοερή σφιχτή αγκαλιά. Καλή δύναμη σε όλους. Ξαναλέω ότι επηρεάζονται άμεσα είτε έμμεσα από αυτή την εθνική τραγωδία. Τα πούμε απόψε.